Το είχαν αποφασισμένο και προαποφασισμένο. Και δεν είναι αυτές οι αστείες ιστορίες τώρα ότι αρχίσαμε και κάναμε. Είμαι στο Συνδικάτο από το 1983 και έχουμε κάνει συγκρότηση. Και ο Χρήστος θα το ξέρει, επειδή είναι παλιός σε αυτά τα θέματα και ειδικά στα εργατικά, ότι έχουμε κάνει για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να κάναμε και 10 ώρες να αποφασίσουμε. Μπαίναμε, βγαίναμε, ξαναμπαίναμε, ξαναβγαίναμε. Έχουμε κάνει και 3 μέρες και 5 μέρες να συγκληθεί ο Διοικητικό Συμβούλιο. Και είναι αστείες οι ιστορίες αυτές που ισχυρίζονται και η ταξική ενότητα, δηλαδή το ΠΑΜΕ και το άλλο ψηφοδέλτιο. Τι λένε, ότι επιθυμούσαμε εμείς, δεν επιθυμούσαμε να συμμετέχουμε για να οδηγήσουμε σε συνέδριο έκτακτο το εργατικό κέντρο. Μα για ποιο λόγο η παράταξή μας προκειδήλωνε δεν είναι. Να πάει σε συνέδριο να κάνει τι, να πετύχει τι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όπως αστεία ήταν και όλα αυτά που ισχυρίζονται. Και να σας πω και κάτι άλλο που αποδεικνύεται που φτάνει στα όρια και ξεπερνάει μάλλον τα όρια της αθλειότητας μια κίνηση που έκαναν κάπου. Άφησαν 2 κοινές θέσεις. Προσέξτε, εδώ παραβαίνουν όμως 100% το καταστατικό. Γιατί έπρεπε η σύγκληση χθες να γίνει σε όλα τα επίπεδα, να ολοκληρωθεί. Και ένας άλλος λόγος που δεν είναι νόμιμο. Λοιπόν, και άφησαν ποιους, τον αναπληρωτή ταμεία και τον αναπληρωτή πρόεδρο.